Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας στις 10. Από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δόθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη δημοσιότητα η έκθεση για την Ελλάδα, η οποία αποτελείται από 385 σελίδες. Στην έκθεση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επεφημεί την Ελλάδα για την επιτυχία της δημοσιονομικής προσαρμογής. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τονίζει ότι με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα για τη διετία 2013-2014. Το θέμα του δημοσιονομικού κενού μετά το 2014 θα τεθεί εκ νέου επιτάπητο στην επόμενη αξιολόγηση που ήδη έχει ξεκινήσει και θα έχει ως βάση την απόδοση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Σχετικά ήρεμη νύχτα πέρασε η Τουρκία μετά από 6 μέρες κλιμακούμενης εξέγερσης. Οι συγκρούσεις περιορίστηκαν στην πλατεία Κιζιλάη της Άγκυρας, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας έγινε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και παρέμβαση των αντλιών νερού της αστυνομίας. Σημειωτέων ότι μεταξύ των αιτημάτων των διαδηλωτών και μάλιστα σε κυρίαρχη θέση είναι η απομάκρυνση της ηγεσίας της αστυνομίας και των τοπικών διευθυντών από τις μεγάλες πόλεις της Τουρκίας. Η γενική αυτή εικόνα του τελευταίου 24ωρου χαρακτηρίζει από τη στάση αναμονής των διαδηλωτών αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, των πολιτικών οργανώσεων και των κοινωνικών φορέων εν ώψη της επιστροφής του Πρωθυπουργού από την περιοδία του στη Βόρειο Αφρική. Νέα εμπλοκή βρίσκεται πρώτων πυλών για το θέμα της υπαγωγής σε διαθεσιμότητα 12.500 δημοσίων υπαλλήλων έως το τέλος Ιουνίου, όπως προβλέπουν οι σχετικές δεσμεύσεις. Η Τρόικα περιμένει ονοματεπώνυμα για τους υπαλλήλους, ενώ το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης δείχνει να επιμένει στην παρουσίαση σχεδίων επί χάρτου για τους φορείς από τους οποίους θα προέλθουν. Τον οβολό τους χωρίς εξαιρέσεις θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω του νέου ενιαίου φόρου ακινήτων, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2014. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν θα υπάρχει αφορολόγητο και πλαφόν στις τελικές χρεώσεις. Από την τσιμπίδα του Υπουργείου Οικονομικών δεν θα γλιτώσουν τα εξοχικά και τα αγροτεμάχια με κτίσματα. Σε κάθε περίπτωση θα προβλέπονται ορισμένες εξαιρέσεις για ανέργους, πολύτεκνους και αναπήρους, ανάλογες με αυτές που εφαρμόζονται στην περίπτωση του ειδικού τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να δημοσιευθούν σήμερα. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Καλό καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και λίγες βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βορειοανατολικής χώρας. Περιμένουμε σήμερα Πέμπτη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στη Βόρεια Ελλάδα από 11 έως 26 βαθμούς, στη Δυτική Ελλάδα από 10 έως 27 βαθμούς, στο Νότιο Αιγαίο από 10 έως 25 βαθμούς, στο Βόρειο Αιγαίο από 13 έως 25 βαθμούς και στα Ανατολικά Ηπειρωτικά από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις σχεδόν μέτρη και στα νοτιότερα πελάγη δυτική μέτριος ισχυρή. Σχεδόν μέτριος μέτρη δυτική άνεμη θα πνέουν στο Ιόνιο. Και τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες σε 6 μεγάλες πόλεις της χώρας. Αναλυτικά, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 26 βαθμούς, στην Πάτρα από 13 έως 21 βαθμούς, στο Ηράκλειο της Κρήτης από 15 έως 24 βαθμούς, στη Λάρισα από 16 έως 29 βαθμούς και στα Ιωάννινα η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Επόμενη προγραμματισμένη ενημερωσή σας στις 12. Από εμάς, καλημέρα σας.